Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, στα 34 λεπτά μετά τις 8. Και όπως σας ενημερώσαμε και σας στείλαμε email και όλα τα γνωστά, θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία τηλεφωνική επικοινωνία με τη συγγραφέα Κατερίνα Μπέικ. Όχι μόνο συγγραφέα και σεναριογράφο και όλα αυτά. Καταρχήν να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Πέτρο. Τι κάνεις, Κατερίνα? Καλά, είναι μια χαρά. Λοιπόν, Κατερίνα Μπέικ, μερικοί μπορεί και να μην γνωρίζουν τι έχεις κάνει. Να πω έτσι λίγο επιτροχάδιν κάποια πράγματα. Έχει κάνει πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Για να τα πω έτσι στα γρήγορα, κινηματογράφος, μιλάμε για τις ταινίες «Η καρδιά του κτίνου», «Η Λίζα και η άλλη», «Φούσκα», «Η θελική εταιρεία». Σε όλα αυτά έχει επιμεληθεί το σενάριο. Όχι μόνη μου. Έχω... Ναι, όχι μόνη σου. Σενάριο. Έχω συνεργαστεί. Έχει συνεργαστεί. Από τη Λίζα και όλοι οι άλλοι που το έχω γράψει όλο εγώ. Ωραία. Και από εκεί και πέρα τηλεόραση, μόνη εξαμελίας, έτσι σχεδόν ποτέ. Αυτά τα είχαμε πει βέβαια και στην πρώτη συνέντευξη που είχαμε κάνει, η Κατερίνα, πριν από λίγους μήνες. Δεν ξεκίνανε, ναι. Ναι, πριν από λίγους μήνες εδώ πέρα πάλι στο Mood Radio. Τώρα, η νέα μας επικοινωνία που έχουμε, που θα έχουμε, είναι γιατί η Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφόρησε ένα καινούριο βιβλίο. Ένα καινούριο βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Επάγγελμα ερωτευμένη», κυκλοφορεί από το Λιβάνι. Έτσι πως βλέπω μάλιστα και το εξώφυλλο, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ έτσι πιασιάρικο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, στο είπα από την πρώτη στιγμή, για το εξώφυλλο. Τώρα, το βιβλίο το διαβάσαμε, πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να πω ότι το πρόλαβα αυτές τις μέρες και το μελέτησα. Και πρέπει να σου πω ότι τρέχει, δηλαδή το παίρνεις το βιβλίο και το τελειώνεις πολύ γρήγορα. Μπράβο, χαίρομαι. Και είναι εντυπωσιακό πραγματικά, έχει το πολύ πολύ καλό χιούμορ της Κατερίνας μέσα. Εγγύηση πραγματικά. Να μην τα λέω εγώ τώρα, έτσι, να μην διαβάσω και την υπόθεση του βιβλίου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πολύ βασικό. Πες μου, γιατί να πάει κάποιος και να αγοράσει αυτό το βιβλίο? Α, τώρα αυτό δεν είναι ερώτηση. Τι μπορώ να πω εγώ? Πες μου ένα λόγο, γιατί να πάει κάποιος και να πάρει αυτό το βιβλίο. Γιατί να πάρει αυτό το βιβλίο, ναι. Και όχι κάτι άλλο. Και όχι ένα άλλο βιβλίο, ας πούμε. Ναι. Ίσως γιατί είχε πάρει το προηγούμενο και μπορεί να του άρεσε το προηγούμενο. Είναι ένας λόγος. Άλλος λόγος? Άλλος λόγος, γιατί όπως είπες εσύ, είχε ωραίο εξώφυλλο. Αυτό είναι όντως γεγονός και έχει πολύ ωραίο τίτλο κιόλας. Ναι. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ούτε για το εξώφυλλο ούτε για τον τίτλο, αλλά τέλος πάντων. Τρίτος λόγος, να κοιτάξει το πιστόφυλλο και να του αρέσει η περίληψη. Τέταρτος λόγος, να είναι ένα κορίτσι μαυριδερό και να διαβάσει την αφιέρωση που έχω γράψει για τα μαυριδερά κορίτσια που έχουν έντονη τριχοφυΐα. Ναι. Και όπως είναι η ηρωίδα και όλα αυτά που περνάνε και παθαίνουν. Θες να μας πεις με λίγα λόγια, όσο μπορείς, να μην διαβάσουμε την περίληψη? Εγώ θα ήθελα από σένα να μας πεις περί τίνος πρόκειται αυτό το βιβλίο και έχει τίτλο «Επάγγελμα ερωτευμένη». Μάλιστα. Είναι, αφορά σε μια κοπέλα Πειραιά, η οποία έχει την ατυχία να γεννηθεί... Ένα ρομαντικό κορίτσι. Ρομαντικό, έξυπνο και ονειροπαρμένο. Να έχει γεννηθεί σε ένα σπίτι που η μαμά της είναι ακόμη πιο ονειροπαρμένη από αυτήν, αλλά τυχαίνει να είναι και πολύ όμορφη και ξαντιά και εθέρια και νεράιδα. Oh. Είναι μαυριδερή, τριχωτή και λίγο έτσι σαφρακιασμένη όσο είναι μικρή. Μεγαλώνοντας αυτό φτιάχνει, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη τα πάνω της, γιατί πάντα έχει το αποθυμένο ότι η μαμά της νιώθει ότι δεν την αποδέχεται. Οπότε ψάχνει παντού την αποδοχή. Και βέβαια, όταν λέμε παντού, εννοούμε τη σχέση που κάνει. Οπότε κάθε φορά όταν βάζει κάποιον στο μάτι, όταν κάποιος της αρέσει, κοιτάει να γίνεται αυτό που θέλει, αυτό που νομίζει η Ρέα ότι θέλει αυτός για να την ερωτευτεί. Οπότε αλλάζει συνέχεια. Χόμπι, εμφάνιση, δουλειές, σπουδές, ζωή, χαρακτήρα, τέλος πάντων. Και γίνεται κάθε φορά μια άλλη. Αυτό. Πώς το βλέπετε εσείς από εκεί? Γιατί δεν είμαι και μόνος εδώ πέρα. Έχω και τον Τάσο, έχω και την Σταυρούλα. Το μασκαρεμένο, το άκουσα, ναι. Πολύ προτεραιότητα. Όχι, την Κρίστη δεν την έχουμε σήμερα. Τη διώξαμε την Κρίστη σήμερα γιατί έπρεπε να πάει σε διακοπές. Έβγαλε μουσική η Κρίστη. Έβγαλε μουσική. Άκουσα που ήρθε μασκαρεμένη. Καλύτερα που δεν τη βλέπετε. Δεν μου λες, Κατερίνα μου, το καινούριο βιβλίο, το όλο story, όλη η ιδέα αυτή, από πού ήρθε η έμπνευση αυτή? Είναι κάτι προσωπικό ή κατά τύχη σου ήρθε όλο αυτό? Εντάξει, όχι. Οτιδήποτε γράφεις είναι και λίγο προσωπικό. Δηλαδή, με την έννοια ότι σε αφορά, σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς μαζί του. Δηλαδή, το έχει σκεφτεί, σε έχει απασχολήσει.
με κάποιο τρόπο είναι προσωπικό. Τώρα, να είμαι εγώ αυτό το κορίτσι, όχι, δεν είμαι. Α. Αλλά κάποιες στιγμές και κάποιες φάσεις είναι και δικές μου. Εντάξει, ευτυχώς έχω και πολλές φίλες και μπορώ να κάνω ωραίο χταρμά όταν φτιάχνω ηρωίτες. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από αυτό το βιβλίο, η Κατερίνα Ιμπέη, έτσι εκτός από το τελευταίο της βιβλίο «Επάγγελμα ερωτευμένη», υπάρχει το «Και αν μου κάτσει», το προηγούμενο βιβλίο το οποίο είχε επιμεληθεί και είχε γράψει, πάλι από τις εκδόσεις Λιβάνη, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είχε κάνει μάλιστα πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ εντύπωση. Να τα λέμε αυτά, να ξέρετε ολοκληρωτικά τι κάτι έχει κάνει αυτό το κορίτσι, αυτό το πανέξυπνο κορίτσι. Με το οποίο πρέπει να σας πω ότι η όλη επικοινωνία μας ξεκίνησε από το Facebook, αυτόν τον περίεργο τρόπο, μάλλον καινούριο τρόπο επικοινωνίας που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μια και είπαμε για το Facebook, θα σε ρωτήσω, γιατί σε βλέπω ότι είσαι από τα άτομα τα οποία ασχολείται πολύ. Είσαι και πολύ, βλέπω ότι είσαι πολύ και ώρας μέσα στο Facebook. Πώς το βλέπεις η όλη κίνηση αυτή που έχει γίνει μέσω Facebook και με τους αγανακτισμένους, πώς το ερμηνεύεις όλο αυτό? Δεν είμαι μόνο εγώ μέσα στο Facebook, είναι και κι άλλοι. Ναι, εσύ πώς το βλέπεις? Εντάξει, μου φαίνεται, καταρχήν μου φαίνεται αισιόδοξο το ότι κινητοποιήθηκε τόσος κόσμος και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του και να πάει έστω, ας πούμε, να κάνει. Εσύ πήγες στο Σύνταγμα? Στο Σύνταγμα πήγες? Πήγα δύο φορές και... αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι και λίγο σαν να κυνηγάς την ουρά σου. Άμα πηγαίνεις εκεί δηλαδή και δεν έχεις τι να προτείνεις, απλά πηγαίνεις εκεί και κάθεσαι και τρως σουβλάκια και χαζεύεις. Εντάξει, πόση αλλαγή μπορεί να φέρει αυτό? Μπορεί να φέρει την αλλαγή ότι καταναλώνεις σουβλάκια και διάφορα άλλα. Αυτό ναι, το κάνεις και σπίτι σου, θέλω. Όχι, να πω. Δεν είναι. Είναι αλλιώς το σουβλάκι στο Σύνταγμα. Ναι, πες μου, Κατερίνα. Ναι, τι θες να σου πω. Αυτό, ότι σαν πρωτοβουλία και σαν ιδέα, εντάξει, είναι ωραίο και φαίνεται ότι είναι καλό που δείχνει ότι τόσος κόσμος κινητοποιείται και ενδιαφέρεται και κατεβαίνει και δεν κάνει φασαρίες και. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι αυτό από μόνο του μπορεί να είναι μια λύση. Είναι, δηλαδή, δεν έχει πρόταση. Τι έχει να μάθει, πού αποσκοπεί, τι προτείνει, τι... Mm. Πέρα από το δηλαδή ότι δείχνει η αγανάκτηση. Εντάξει, και η λέξη είναι λίγο αστεία, αγανάκτηση. Τέλος πάντων, δείχνει αντίδραση, τέλος πάντων, οργή, δεν ξέρω πώς να το πω. Πέρα από αυτό δεν δείχνει τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε. Κατερίνα μου, γενικά είσαι ένα άτομο πολιτικοποιημένο? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Γενικά δεν ήσουν ποτέ ή από κάποια στιγμή απίβδησες και είπες δεν θέλω να ασχολούμαι? Δεν θα προσποιηθώ ότι ήμουν ποτέ ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη. Από εκεί και πέρα δεν με ελκύει κιόλας. Mm-hmm. Νιώθω δηλαδή, εντάξει, φέτος για πρώτη φορά ψήφισα, ας πούμε, και στις δημοτικές. Για πρώτη φορά, ναι, μετά από πολλά χρόνια. Αλλά δεν είναι κάτι, δεν νιώθω δηλαδή ότι παίζει ρόλο αν είναι α ή β, αν είναι άσπρο ή μαύρο, δυστυχώς. Δεν μου λες, Κατερίνα μου, θα μπορούσες να γράψεις ένα βιβλίο που ο πρωταγωνιστής θα ήταν ένας πολιτικός? Όχι. Γιατί αυτό το απόλυτο όχι? Γιατί... Δεν σε εμπνέει δηλαδή ένας πολιτικός για να γράψει ένα βιβλίο με πρωταγωνιστή τον ίδιο? Δεν με εμπνέει, ναι, και θέλω να συμπαθώ τους ήρωές μου και γενικά με κάποιο τρόπο να μπορώ να καταλαβαίνω και τι σκέφτονται και να μπορώ να μπαίνω στον κόσμο τους και να με αφορούν. Άμα εδώ πέρα καλά δεν πηγαίνω να ψηφίσω, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή νιώθω ότι με αποθούν, γιατί να κάτσω να γράψω κάτι για ένα πολιτικό? Εκτός αν παίζει ρόλο ατραξιών, ξέρεις. Εκτός, ναι, μπορείς να το βάλεις σε δευτερεύοντα ρόλο. Ατυχής έρωτας της ηρωίδας. Ναι, σωστό και αυτό. Μόνο έτσι. Θα μπορούσε και αυτό να μπει, σωστά. Αυτό το έχω κάνει κάποια στιγμή, σχεδόν ποτέ. Γενικά πρέπει να σε ρωτήσω στα προσωπικά σου, είσαι καλά αυτή τη χρονική περίοδο? Καλά είμαι, ναι, μια χαρά. Αυτό, παιδιά, τώρα περιμένει η Κατερίνα να τη ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί την απειλούσα χθες το βράδυ ότι θα σε ρωτήσω για τα προσωπικά σου και μου έλεγε ότι, ξέρεις, με προκαλούσε και η ίδια, όχι, ρώταμε και τα λοιπά. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Κάποιον ο οποίος
βρίσκεται εδώ πέρα στο Mood Radio σε συνέντευξη για να το ρωτήσω για τα προσωπικά του. Οπότε όχι, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Άλλωστε δεν μας ενδιαφέρει κιόλας τι κάνεις για τα προσωπικά σου. Τι με ρώτησες όμως. Ναι, είπα λίγο να το διαφοροποιήσουμε. Έτσι λέμε. Εγώ δεν ρωτάω. Όχι, δεν ρωτάω, αλλά είπες ότι είσαι καλά στα προσωπικά σου. Δεν μου λες, Κατερίνα μου, υπάρχει κάτι εκτός από το βιβλίο το οποίο θα μου πεις κυκλοφόρησε τώρα, πολύ πρόσφατα. Έχεις κάτι το οποίο ετοιμάζεις? Έστω και αν δεν είναι βιβλίο, τηλεόραση, κινηματογράφος. Κοίταξε, δεν είναι εποχή για τηλεόραση, κινηματογράφο τώρα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, γίνεται το εν 20ο των σειρών που γινόντουσαν, των ταινιών που γινόντουσαν. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα σε αυτό το χώρο. Καλά, τώρα είναι άσχημα τα πράγματα. Ναι, γιατί τα κανάλια επιλέγουν μια άλλη στρατηγική από ότι τα serial. Ίσως και κάποτε το είχαμε φτάσει και στο υπερβολικό να έχουμε τόσα πολλά serial. Καλά κάνανε και κόψανε μερικά. Ναι, αλλά πριν 4 χρόνια είχαμε 45 και φέτος είχαμε 4. Δηλαδή είναι και άνθρωποι που όλοι αυτοί τι να κάνουν. Είναι λίγο σκληρό. Δηλαδή θα μου πεις, εντάξει, δεν είμαστε για 40 serial. Okay, αλλά 4. Η αγάπη σου τελικά ποια είναι τώρα? Ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το βιβλίο, τι απ' όλα? Δεν ξέρω, αλλάζει κατά καιρούς αυτό. Δεν έχεις μια σταθερή αγάπη, δεν είσαι σταθερός άνθρωπος δηλαδή? Όχι, δεν έχω. Όχι, ε? Όχι, όχι. Στις φιλίες σου? Στις φιλίες μου, ναι, έχω φίλες από... Έχουμε... και από το σχολείο, ας πούμε, κανά δυο, αλλά έχω και από τη νομική και από πριν 15 χρόνια και γενικά κάθε χρόνο τσιμπάω και κανά δυο καινούριες και έχω πολλές φίλες, ευτυχώς. Μια και είπε νομική, βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτό σπούδασε κιόλα. Νομική Αθηνών και μετά πήγε στο δημοσιογραφικό κολέγιο κιόλα. Μαζί πήγαινα. Μαζί. Ναι. Το δημοσιογραφικό κολέγιο πώ βγήκε αυτό? Γιατί μου άρεσε να γράφω, δεν μου άρεσε καθόλου η νομική. Α. Και πήγα εκεί για να δω πώ θα είναι και ξεκίνησα να γράφω σε περιοδικά. Δηλαδή η πρώτη μου σοβαρή δουλειά κατά κάποιο τρόπο ήταν έγραφε σε περιοδικά. Μετά άρχισα τις σειρές και τέλος πάντων τα... Σκέφτεσαι ποτέ τον εαυτό σου να ασχοληθείς έτσι με τη δημοσιογραφία πιο έντονα? Τώρα θα ασχοληθώ, άμα... Ναι, καλά, δεν σε πήραν και τα χρόνια σιγά. Όχι, αλλά... Όχι. Συνειδητά δηλαδή σταμάτησα να είμαι στα περιοδικά. Όχι, όταν λέω συνειδητά, προτίμησα να γράφω τις σειρές και αυτά. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Δηλαδή, είναι μεγάλος όγκος δουλειάς όταν έχεις να κάνεις ένα serial και δεν μπορείς να γράφεις και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, λίγο από εκεί. Οπότε προτίμησα να κάνω αυτό. Τώρα, βέβαια, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αλλά. Ναι, σωστό γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες το καλοκαίρι θα πας κάπου διακοπές, θα ξεκουραστείς. Έχεις κάποιο αγαπημένο μέρος? Ελπίζω να πάω. Δεν έχω κανονίσει ακόμη τίποτα. Αλλά δεν βγαίνει άμα δεν πάω και καθόλου. Κάπου θα πάω. Κάπου θα πας, αλλά δεν μας λες πού. Δεν ξέρω, δεν έχω κανονίσει. Αλήθεια. Εδώ η περίγυρη Τάσο Σταυρούλα, έχετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να ρωτήσετε? Όχι. Μπάω. Όχι, δεν έχετε. Καλύψαμε. Σας καλύψαμε δηλαδή, απολύτως, έτσι. Απολύτως. Τα υπόλοιπα καλύπτονται από τα έργα της. Είναι... Τα υπόλοιπα, ναι, μπορείς να πάρεις και τα βιβλία να διαβάσεις και να λύσεις τις απορίες σου. Ή να σου δημιουργηθούν και άλλες. Σεναριακά την έχω δει πολύ πιο. Σεναριακά το μελέτησες το θέμα. Το έχω δει. Το έχεις δει το θέμα. Από Περάκη. Νίκος Περάκης, ναι. Από Περάκη. Ίσως και μια άσχετη ερώτηση. Νομίζω ότι μου έχεις πει κάποια στιγμή ότι ο κύριος Περάκης ετοιμάζει κάτι καινούριο. Ναι, ναι. Αυτό το. Τι είναι, το ξέρουμε? Ναι, το ξέρουμε. Ποιο είναι? Είναι το remake, όχι το remake, βλακία είπα, το sequel το Σιρηνών Συστεριά. Α. Δηλαδή οι ίδιοι ηρωές στα χρόνια της κρίσης. Α, μάλιστα. Κατερίνα μου, εγώ προσωπικά, επειδή έχουμε ξανακάνει και έτσι αυτή την συνομιλία, δηλαδή σου έχω ρωτήσει και περισσότερα πράγματα την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι για το βιβλίο Το Επάγγελμα Ερωτευμένη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πότε? 30 Μαΐου. 30 Μαΐου, δηλαδή. 9, δεν θυμάμαι. Ναι, πολύ πρόσφατο. Νομίζω ότι αξίζει να το πάρετε να το διαβάσετε. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Θα σου έλεγα βέβαια ότι σε αυτό που μου είχες πει χθες, ότι ίσως πιο πολλοί θα το πρόσεχαν και θα το διάβαζαν γυναίκες, ίσως και να έχεις ένα λάθος σε αυτό. Άποψή μου τώρα είναι. Πολύ θα χαρώ. Νομίζω ότι πολύ εύκολο και από έναν άντρα διαβάζεται αυτό το βιβλίο. Εντάξει, άποψή μου είναι αυτή. Μπορεί κάποιοι, ξέρω εγώ, Τάσος να προτιμούσε ρε παιδί μου να πάρει να διαβάσει, ξέρω εγώ, το Σπορτ Βόρα.
Το Black. Ε, ναι, ποιος ξέρει. Λοιπόν, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο έτσι είναι ωραίο. Τρέχει πάρα πολύ καλά, δεν σε κουράζει καθόλου. Και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα εδώ από το Mood να το πάρετε και να το διαβάσετε. Κατερίνα Μπέι, επάγγελμα ερωτευμένη. Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσω. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε αυτή την ωραία συνομιλία. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, όχι. Σίγουρα? Όχι, όχι, όχι. Κάποιο τραγούδι θες να ακούσεις μήπως? Σου είχα ζητήσει χθες να βάλεις το τραγούδι του βιβλίου, αλλά μάλλον με ξέχασες. Ναι, το ξέχασα, Κατερίνα, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Θα το, τι θα άλλο το, να ζητήσεις? Θα το επιμεληθώ τώρα, περίμενε, εντάξει. Μην με δίνεις έτσι στον αέρα, βρε Παναθεμάς. Λοιπόν. Ότι μου το κρατάς για έκπληξη και θα μου το έβαζε στο τέλος. Πω, μας έδωσε εντελώς. Κανονικά, τελείωσε. Είσαι για κρέμασμα τώρα. Ναι, για κρέμασμα. Είμαι και εγώ ρομαντικό κορίτσι. Ναι, ναι, το ρομαντικό κορίτσι. Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πολύ. Μην κλείσεις τη γραμμή. Οκ.